είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπράνκ. Χαίρετε αγαπητοί ακουατές και ακουάτες. Έχουμε και στην σημερινή εκπομπή ως θέμα το θαύμα του Αγίου Φωτός, συγκεκριμένα μέσα στην παπική παράδοση. Καλωσορίσω και στην σημερινή εκπομπή τον κύριο Χάρη Καλακίδη, ο οποίο ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μα έδωσε πολύτιμε πληροφορίε για το Άγιο Φω. Έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα αυτό και όπω σα είπα ήδη στην προηγούμενη εκπομπή, τα αποτελέσματα τη έρευνά του τα έχει δημοσιεύσει το βιβλίο Άγιον Φω, Το Θαύμα του Φωτό τη Αναστάσεω στον Τάφου του Χριστού. Κύριε Σκαλακίδη, ποια ήταν η στάση του Πάπα Ουβανού του Δευτέρου που κήρυξε την πρώτη σταυροφορία σχετικά με το θαύμα του Αγίου Φωτό. Ο Πάπα Ουρβανό ο Δεύτερο εξήμνησε το Άγιο Φω. Ήταν, θα λέγαμε, ίσω ο μοναδικό Πάπα που, που, τίμησε τόσο πολύ το Άγιο Φω. Ε, στη Σύνοδο του Κλερμό τη Γαλλία, η οποία συγκλήθηκε, αν δεν κάνω λάθο, τον Νοέμβριο του 1995... Ο Πάπας Ουρβανός ο Δεύτερος, διακήρυξε την έναρξη της πρώτης σταυροφορίας. Η ομιλία του έγινε στο ύπεθρο έξω από τα τείχη της πόλης. Είναι ίσως η πιο διάσημη ομιλία του μεσαιωνικού κόσμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, ο Πάπας Ρουβανός υποστήριξε ότι οι χριστιανοί της Δύσης θα έπρεπε να υπερασπιστούν τους Αγίους Τόπους και να προστατεύσουν τα προσκυνήματα και φυσικά το πρώτο απ' όλα τον Πανάγιο Τάφο. Ε, για να ενθαρρύνει τον κόσμο να συμμετάσχει στην, στη Σταυροφορία, ε, αναφέρθηκε στο Άγιο Φως και είπε και ξύπνησε το θαύμα λέγοντας ότι «Οι κανδύλες μέσα στον τάφο του Χριστού αλλά και έξω από Αυτόν ανάβουν μόνες τους κάθε μεγάλο Σάββατο». Ο Πάπας Ουρβανός λοιπόν ο δεύτερος θεωρούσε ότι το Άγιο Φως είναι ένα μέγιστο θαύμα. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι η όμως ο χριστιανικός κόσμος της Δύσης γιόχτασε το θαύμα αυτό ε, μαζί με τους Ορθοδόξους, μέχρι... δεν υπήρξε δηλαδή α... τουλάχιστον... Ασφαλώς, εκείνη... εκείνη... μέχρι την εποχή εκείνη ασφαλώς. Ασφαλώς, ναι ναι, 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 ναι. Και αγότερα ακόμα μάλλον, Είναι ναι. και συμμετείχαν φυσικά και τα, και τα ανατολικά δόγματα, οι Αρμένοι, ναι, ναι, ε, ναι. οι Κόπτες, οι ναι, Αιθίωπες... Ναι. Ωραία, υπάρχουν διαφορές στο τελετουργικό της αφής του Αγίου Φωτός της εποχής εκείνης σε σχέση με την δική μας. Υπάρχει μία τεράστια θα λέγαμε διαφορά στο τελετουργικό της εποχής εκείνης με σήμερα. Ο τρόπος που γινόταν η τελετή του Αγίου Φωτός στην εποχή εκείνη ήταν πολύ διαφορετικός. Η έρευνα που έχω κάνει αναδεικνύει ότι από τον 8ο αιώνα μέχρι και τα τέλη του 15ου αιώνα δηλαδή επί οκτώ συνεχόμενους αιώνες, την ώρα της τελετής του Αγίου Φωτός δεν υπήρχε κανένας μέσα στον τάφο. Ο τάφος του Χριστού ήταν άδειο, κλειδωμένος και σφραγισμένος με μελισσοκαίρι. Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης δεν εισερχόταν στον τάφο, αλλά διάβαζε τις ειδικέ επικλήσεις έξω από το μνημείο ενώπιον όλου του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι όταν άναβε η κανδύλα μέσα στον τάφο, και εμφανιζόταν το Άγιο Φως, το μνημείο ήταν ακόμη άδειο και κλειδωμένο. Και αυτός ήταν ο βασικός λόγος που την εποχή εκείνη δεν υπήρχε η παραμικρή αμφιβολία σχετικά με την αυθεντικότητα του θαύματος. Το θαύμα γινόταν αποδεκτό ακόμα και από τους μουσουλμάνους. Βέβαια πολύ σημαντικά είναι τα γεγονότα που ακολούθησαν αμέσως μετά την κατάκτηση των Ιωσονίμων από τους Λατίνους που έγινε το 1999. Όταν τέλεσαν αυτοί ο Λατίνος Πατριάρχης για πρώτη φορά την αφή του Αγίου Φωτός. Μπορείτε να μας περιγράψετε τα γεγονότα το 1100 όταν για πρώτη φορά έγινε η τελετή του Αγίου Φωτός από τον Λατίνο Πατριάρχη. Mm, ναι, ναι. ε, όταν έγινε για πρώτη φορά η τελετή από τον Λατίνο Πατριάρχη, το Άγιο Φω αρχικά δεν εμφανίστηκε. Κράτησε επί ώρες, δηλαδή κάνανε επικλήσει, αλλά δεν ερχόταν το, Άγιο Φω. Και τότε οι παπικοί κληρικοί αποφάσισαν να δώσουν τη διαταγή να εξομολογηθούν οι σταυροφόροι, τα εγκλήματά τους κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών. Και όταν έγινε αυτή ας πούμε, η ομαδική εξομολόγηση, ε, λίγο μετά τη δύση του ηλίου όταν έπεφτε η νύχτα, το Άγιο Φως εμφανίστηκε. Σε αυτή την τελετή όμως του 1100 θα πρέπει να πούμε ότι οι, Λατίνοι δεν ήταν τελείως μόνοι τους, υπήρχε μία μερική συμμετοχή και από Ορθοδόξους. Οι Λατίνοι πραγματοποίησαν την τελετή τελείως μόνοι τους το έτος 1101. Δηλαδή μπορεί κανείς να πει ότι είχαν συνδέσει προφανώ την καθυστέρηση της εμφάνισης του Αγίου Φωτός με τις φαγές που είχαν ναι. γίνει γίνει οπωσδήποτε και, και... την εξομολόγηση οπωσδήποτε την θεωρούσαν απαραίτητη για να μπορέσει να γίνει ναι. και να εμφανιστεί δηλαδή το Άγιο Φω. Το αγαπή συνέβη όμω το έτος 1100. Το, μεγάλο σάββατο, το μεγάλο σάββατο του 1101. Ναι, όχι του 1101. Έχουν πλέον παραμεριστεί οι Ορθόδοξοι Κληρικοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία συμμετοχή στην τελετή. Επικεφαλής της τελετής είναι ο Λατίνο Πατριάρχη Δαϊμβέρτο ο οποίο διαβάζει τι ειδικέ επικλήσει για να έρθει το άγιο φω, το φως δεν έρχεται και όλοι απογοητεύονται. Οι αυτόπτε μάρτυρε αναφέρουν ότι όλη η πόλη τη Ιερουσαλήμ ε, ε, βυθίστηκε σε θλίψη και σε απελπισία. Ήταν το μεγάλο θαύμα τη πόλη, το οποίο για πρώτη φορά δεν λάμβανε χώρα. Τα γεγονότα εκείνου του έτου περιγράφονται από εννέα χρονογράφους, από τους οποίους οι πέντε ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Οι εννέα αυτοί χρονογράφοι ήταν πέντε Γάλλοι, ένας Άγγλος, ένας Ιταλός, ένας Αρμένιος και ένας Γερμανός, δηλαδή κανένας Ορθόδοξος. Τώρα την επόμενη μέρα την Κυριακή του Πάσχα, οι ρωμακοθολικοί ε, κληρικοί φεύγουν από τον Ναό και μένουν μόνοι τους οι Ορθόδοξοι, οι Έλληνες και οι Σύροι, οι οποίοι κάνουν την τελετή του Αγίου, του Αγίου Φωτός από την αρχή και το Άγιο Φως εμφανίζεται. Όμως... Δεν μπορούν να μπουν στον τάφο για να πάρουν το Άγιο Φως, διότι ο τάφος ήταν κλειδωμένος και τα κλειδιά τα είχε ο Ρωμακαθολικός Πατριάρχης, ο Δαϊμβέρτος. Οπότε περίμεναν τον Πατριάρχη αυτόν να επιστρέψει, όπως και έγινε, ο Δαϊμβέρτος ξεκλείδωσε τον τάφο και πήρε το Άγιο Φως από την κανδύλα που είχε ανάψει μόνη της μέσα στον κλειδωμένο τάφο. Οι λεπτομέρειε που περιγράφουν οι χρονογράφοι για τα γεγονότα αυτά είναι καταπληκτικέ. Δεν προλαβαίνουμε να τι αναφέρουμε τώρα. Ε, αυτή ήταν η μόνη και μοναδική φορά που οι Λατίνοι υπήρξαν επικεφαλής τη τελετή. Τι σημαίνει όμω η άρνηση του Αγίου Φωτό να εμφανιστεί εκείνο το μεγάλο Σάββατο στου Ρωμαιοκαθολικού. Σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο το Άγιο Φω αποδοκίμασε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ε, διότι δεν είναι μια κανονική εκκλησία και διότι κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών είχαν γίνει φοβερά εγκλήματα. Και όπως το Άγιο Φως αποδοκίμασε την παπική εκκλησία τότε, ομοίως σήμερα οι παπικοί αποδοκιμάζουν και αυτή το Άγιο Φως διότι δεν το αποδέχονται Επισήμω. Μάλιστα, θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία άλλη συσσόρευση τόσων μαρτυριών. Από όσο εκεί το έχει. Αυτό, 101, δηλαδή. Αυτό δεν που ναι, λέτε. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και εύστοχο, διότι δεν υπάρχει κανένα άλλο γεγονό τη μεσαιωνική ιστορία, επειδή έχω ασχοληθεί με το mm. κομμάτι αυτή τη ιστορία, που να υπάρχουν 9 χρονογράφοι που να επιβεβαιώνουν το ίδιο ιστορικό συμβάν. Είναι μοναδική mm. εξέρεξη 9 mm. ιστορικοί να επιβεβαιώνουν το, το ίδιο γεγονό. Μάλιστα. Και τώρα, βέβαια, ε, ο εγώ ο Μιο -Καθολικός, ο Λατίνο βασιλιά των Ιεροσολύμων, ήταν σε δύσκολη θέση, εννοείται. Ε, και η λύση που έδωσε ήταν να επαναφέρει μετά την αποτυχία της τελετή του 1101 στους Έλληνε. Ο Βαλδουίνο. Τον ο Βαλδουίνος, δηλαδή τον Πανάγιο Τάφο. Γιατί το έκανε, ε, ήταν μόνο η αποτυχία, ή υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Ε, κοιτάξτε, θα λέγαμε ότι ήταν τεράστιο το πλήγμα που δέχτηκε το κύρος της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας λόγω της μη ελεύσεως του Αγίου Φωτός όταν τέθηκαν επικεφαλής οι, οι Ρωμακαθολικοί. Ε, οπότε δεν μπορούσαν να διακινδυνεύσουν μια δεύτερη συνεχόμενη αποτυχία. Υπήρχαν βεβαίως ενδεχομένως και οικονομικοί λόγοι, διότι ο Βαλουδοίνος ήθελε να επανέλθει στην πόλη η κανονική ροή των πραγμάτων, η κανονική τάξη, Οπότε η επιστροφή των Ελλήνων στον Πανάγιο Τάφου και γενικά στην Ιερουσαλήμ θα συνέβαλε στην κατεύθυνση αυτή. Για εμπορικού λόγου. <γώ> <γώ> Διακόπτω μια για ένα σύντομο μουσικό διάνυμο. Αγαπητοί ακροατέ, είστε συντονισμένοι με την Πυριακή Εκκλησία στου 91,2 μεγακύκλου των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή. Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική. Εάν έχετε παρατηρήσει ή ερωτήσει σχετικά με την εκπομπή, μπορείτε να τι καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μα 210 -41 18 640 και 210 -41 18 602 Έχουμε σήμερα προσκεκλημένο τον κύριο Σκαλακίδη και συζητούμε το θέμα του Αγίου Φωτός. Κύριε Σκαλακίδη, ε, πώς γινόταν από εκεί και έπειτα μετά την αποτυχία δηλαδή του 1101, η τελετή του Αγίου Φωτός. Έχει αλλάξει κάτι στα δεδομένα αυτά ε. σχετικά με την περίοδο, την περίοδο πριν από την αποτυχία αυτή ή μένει παρόμοια. Κοιτάξτε, ε, η βασική αλλαγή είναι ότι επικεφαλής πλέον τη τελετή είναι και πάλι η Ελληνόρθόδοξη. Mm. Όπω δηλαδή και σήμερα, δεν έχει mm. αλλάξει κάτι mm. ιδιαίτερο. Και συμμετείχε και ο Λατίνο Πατριάρχη, έστω συμπαραστού. Και... Παρόν, ήταν ήταν παρόν, παρόν στην τελετή και ναι. ο Πατριάρχη ο Λατίνο και οι πιστοί τη Ρωμακοθολική Εκκλησία. Αλλά δεν είχαν καμία συμμετοχή. Στην τελετή, Στην τελετή, πούμε, ναι. την ίδια μάλιστα. Άρα δεχόταν το άγιο φω. Όπω και πριν Το... οι μουσουλμάνοι ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, 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 ναι δηλαδή, ασφαλώ. Ναι. Ασφαλώς. Υπάρχουν τώρα άλλε αξιόλογε μαρτυρίε που θα μπορούσατε να αναφέρετε για την αποτοχή του θαύματο του Αγίου Φωτό από την πλευρά των Ρωμαιοκαθολικών. Είναι πάρα πολλέ οι μαρτυρίε των Ρωμαιοκαθολικών. Από τι 70 μαρτυρίε που υπάρχουν στο βιβλίο μου, ε, νομίζω ότι είναι 39 αυτές οι οποίες προέρχονται από Ρωμαιοκαθολικούς. Θα μπορούσα να αναφέρω ενδεικτικά. Τις μαρτυρίες δύο Γάλλων, οι οποίες έχουν σχέση με μια πολύ μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο Ναός της Αναστάσεως το έτος 1009. Στα Ιεροσόλυμα υπήρχαν κάποιοι μουσουλμάνοι οι οποίοι θαύμαζαν και τιμούσαν το Άγιο Φως διότι το, το έβλεπαν. Αλλά υπήρχαν και κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλη έχθρα προς το θαύμα. Και ο λόγος είναι ότι ε, πολλοί μουσουλμάνοι γίνονταν χριστιανοί εξαιτία του θαύματο αυτού. Υπάρχει ένα σύρο ιστορικό που λέγεται Ιμπιν Αλ Καλανίση, που λέει ότι τον 10ο αιώνα. Όλη η επικράτεια της Συρίας Παλαιστίνης είχε γεμίσει από χριστιανούς εξαιτίας του θαύματος αυτού. Τώρα, οι μουσουλμάνοι οι οποίοι ήταν εχθρικά διακείμενοι προς το θαύμα, έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να καταργήσουν το Άγιο Φως. Έκαναν απίστευτα πράγματα. Το έτος 2009, ο χαλίφης της Αιγύπτου Αλ-Χακίμ αποφασίζει να γκρεμίσει το ναό της Αναστάσεως και να καταστρέψει το μεγαλύτερο μέρος του Παναγίου Τάφου, με σκοπό βεβαίως να καταργήσει το θαύμα. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι μετά την καταστροφή αυτή δεν έμεινε λίθος επιλήθου, δηλαδή ο ναός της Αναστάσεως καταστράφηκε ολοσχερός και μετατράπηκε θα μπορούσαμε να πούμε σε ένα χωράφι, σε μια υπαίθρια αλάνα. Το μόνο που απέμεινε μετά από αυτήν την καταστροφή ήταν ένα μικρό κομμάτι του αρχικού βράχου του Παναγίου Τάφου. Και το, ερω... και το ερώτημα που ανακύπτει τώρα σε σχέση με το Άγιο Φως είναι το εξή. Τι γίνεται με το Άγιο Φως, εξακολουθεί να έρχεται ή σταματάει μετά την καταστροφή αυτή. Την απάντηση στο ερώτημα αυτό μας τη δίνουν δύο Γάλλοι κληρικοί, ο ένας ονομάζεται ο Δόλρικος και ο άλλος Ριχάρδος και οι δύο αυτοί κληρικοί Υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες της τελετής λίγα χρόνια μετά τη μεγάλη καταστροφή του ναού και οι δύο αναφέρουν ότι το Άγιο Φως εξακολουθεί να εμφανίζεται στον κατεστραμμένο ναό, δηλαδή σε αυτόν τον υπαίθριο χώρο. Ο Δόλρικος, ο οποίος ήταν επίσκοπος της Ορλεάνης της Γαλλίας, αναφέρει ότι το Άγιο Φως κατήλθε και άναψε διαδοχικά επτά κανδύλες που κρέμονταν έξω από τον βράχο του τάφου. Οι κανδύλες αυτές όπως λέει άναψαν η μία μετά την άλλη και ο Γάλλος αυτός επίσκοπος ήταν παρόν και το είδε με τα μάτια του. Άρα παρά το γεγονός ότι ο νόσος Αναστάσεως είναι τελείως κατεστραμμένος και το μεγαλύτερο μέρος του κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου είναι επίσης κατεστραμμένο, το Άγιο Φως εξακολουθεί και εμφανίζεται. Ωραία, είναι εντυπωσιακό πραγματικά αυτό, το γεγονός αυτό και σίγουρα και άλλα γεγονότα που περιγράφονται που έχετε επισημάνει και στις μαρτυρίες σας. Πότε όμως άλλαξε η στάση των Λατίνων απέναντι στο Άγιο Φως, το θαύμα αυτό δηλαδή που επαναλαμβάνεται όπως είπατε κάθε χρόνο επί χιλία και παραπάνω χρόνια. Ποιοι λόγοι κατά την άποψή σα συνέβαλαν σε αυτό. Ε, η στάση των Λατίνων άλλαξαν, αν θυμάμαι καλά, το έτος 1232, όταν ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, ευνηδίως και χωρίς να προβάλλει κάποιον ιδιαίτερο λόγο, αποφάσισε με ειδικό διάταγμα να αποκηρύξει την αυθεντικότητα του θαύματος και να απαγορεύσει τη συμμετοχή των Λατίνων κληρικών στην τελετή. Ο συγκεκριμένος Πάπας ήταν ο ιδρυτής της, ε, της Ιεράς Εξέτασης, η οποία βεβαίως η Ιερά Εξέταση εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν μηχανισμό τρόμου και φρίκης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα την απόφαση του να αποκηρύξει το Άγιο Φως, τα αίτια κατά τη γνώμη μου είναι δύο. Πρώτον είναι οι επίμονες αλλά άκαρπες προσπάθειες του συγκεκριμένου Πάπα να υποτάξει την Ορθοδοξία στον Παπισμό. Ο Πάπας Γρηγόριος ο Ένατος, ήταν ένας πολέμιο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού και είναι υπεύθυνο για ένα πολύ μεγάλο ξε... διωγμό κατά των Ορθοδόξων που ξέσπασε ειδικά στην Κύπρο. Αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, mm -hmm. αυτό δεν προλαβαίνουν mm -hmm. να το αναπτύξουμε τώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων, την περίοδο εκείνη, μεταξύ δηλαδή της περίοδου 1233 και 1238, στο Αιγαίο, στη Μικρά Ασία, καθώς επίσης και στην Κωνσταντινούπολη, όπου στην Κωνσταντινούπολη το στράτευμα, του Έλληνα αυτοκράτορα του Αγίου Ιωάννη του Βατάτζη προσπαθούσε να εκδιώξει τους φράγκους κατακτητές της πόλης προκαλώντας κατά αυτόν τον τρόπο την οργή του Πάπα Γρηγορίου του Ένατου. Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το 1238 η σχέση μεταξύ του Πάπα Γρηγορίου του Ένατου και του αυτοκράτορα της Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Βατάτζη του Ελεήμονος ήταν πολύ εχθρικές. Το έτος 1237 ο Πάπας Γρηγόριος με μια θρασία επιστολή του, απαξίωσε τον Βατάτζη ως βασιλιά και απέτησε να σταματήσει τις προσπάθειές του για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Ο Βατάτζης απάντησε με δρυμύτητα λέγοντάς του ότι ε, θα συνεχίσει να πολεμά για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης με όλη τη δύναμη της ψυχής του. Και επίση αποκάλεσε στην επιστολή αυτή τον Πάπα Γρηγόριο ω ε, έναν άνθρωπο που ζούσε με ανυπέρβλητη υπερηφάνεια και είχε την ψυχή του γεμάτη από αλαζονία και αφθάδεια. Αυτά γράφει στην επιστολή του ο Ιωάννη Οι επιστολέ σώζονται και οι δύο αυτέ, mm -hmm. και του Πάπα και του Ιωάννη του, του Βατάτζη. Πάντως πρέπει να λεχτεί ότι ήταν πολύ αποτελεσματική αυτή η απόφαση του Πάπα να αρνηθεί, να απορρίψει το θαύμα του Αγίου Φωτός, επειδή εγώ θυμάμαι, παραδείγματος, που μεγάλωσα στη Γερμανία, ότι δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι για το θαύμα αυτό. Ναι. Τώρα έψαξα λίγο στο ίντερνετ και βρήκα ότι τελευταία εμφανίζονται δηλαδή κάποια, και κανένα βιδιάκι, δει, ε, δηλαδή που ε, οφείλονται ξέ, καθαρά σε έρευνε. Ναι. Αξίζει να πούμε ναι. ότι η Ρωμακοθολικοί της Ιερουσαλήμ, οι κληρικοί και οι πιστοί δεν υπακούν στην εντολή αυτή του Πάπα. Εξακολουθούν και συμμετέχουν στην τελετή ε, και δέχονται το, το Θαύμα. Βεβαίω σήμερα αυτό δεν γίνεται. Η, η Ρωμακοθολική Εκκλησία απέχει από το Θαύμα και οι πιστοί δεν συμμετέχουν. Ναι, ναι, δεδε, ναι. Υπάρχουν και ξερέ, βεβαίω. Ναι. Τώρα τελευταία στη Γερμανία έχει γίνει γνωστό με έναν γερμανό ιερέα, τον, έναν Λόιφα που έχει δημοσίεψει ένα βίντεο και είχε αναφέρει και το δικό σας βιβλίο μάλιστα ναι. σε αυτό το βίντεο. Και ένας δανός θεολόγος, ένας Νίρτς Κρίστιαν είχε δουλέψει επίση από το 2000. Ναι, το γνωρίζω. Ε, μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ε, ένα λεγόμενο φως της ειρήνης που ανάβεται εδώ και περίπου 30 χρόνια, από το 1986 και συγκεκριμένα, στη Βιθλεέμ, στο σπίτι της γέννησης. Ε, αυτό έχει πολύ περισσότερο διαδοθεί από ότι... Ναι, το γνωρίζω. Μεταφέρεται στη Γερμανία αυτό. Μεταφέρεται και στη ναι. Γερμανία και στο σε άλλες χώρες, και σε κάποιο... ναι, στο ναι, Μόναχο ναι, ναι. και τα και Έχει γίνει αρκετά γνωστό. Μήπως θέλετε για να κλείσουμε την εκπομπή, να μας αναφέρετε και κάποια άλλα γεγονότα κατά την δική σας κρίση που είναι πολύ σημαντικά σχετικά με το Άγιο Φως. Θα μπορούσα να διηγηθώ μία προσωπική μαρτύρια σχετικά με το Άγιο Φως. Έχω συμμετάσχει στην τελετή 19 φορές. Την πρώτη φορά το Μεγάλο Σάββατο του 1998 βρισκόμουν κάτω από τον βράχο του Γκολοκοθά μέσα στο ναό της Αναστάσεως σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από τον τάφο του Χριστού χωρίς να έχω οπτική επαφή με τον τάφο Ο ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος υπήρχαν περίπου 8.000 άτομα και το μέρος όπου στεκόμουν ήταν πολύ σκοτεινό και, και επικρατούσε απόλυτη ησυχία Ξαφνικά εμφανίστηκαν ψηλά στον αέρα κάποιες γαλαζοπές εκλάμψεις σαν μικρές αστραπές Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος φώναξε δυνατά ακούστηκαν εκατοντάδες φωνές ή ιαχές από διαφορετικά μέρη του ναού από ανθρώπους οι οποίοι είδαν αυτές τις γαλαζοπές αστραπές. Την ίδια χρονική στιγμή άναψε μόνη της η λαμπάδα μιας γυναίκας η οποία στεκόταν ακριβώς μπροστά μου σε απόσταση λιγότερο ενός μέτρου από τη θέση μου. Άπλωσα αμέσως το χέρι μου και άναψα τη λαμπάδα μου. Το ίδιο έκαναν δεκάδες άλλοι άνθρωποι που έπεσαν πάνω στη γυναίκα αυτή για να πάρουν το Άγιο Φως. Πολύ γρήγορα το Άγιο Φως εξαπλώθηκε σε όλο τον ναό, από λαμπάδα σε λαμπάδα. Εκείνη την ώρα η σκέψη μου στράφηκε προς τον Πανάγιο Τάφο. Προσπάθησα λοιπόν να διασχίσω το πλήθος με σκοπό να φτάσω στο, στον τάφο. Ένιωσα την ανάγκη να δω τι συμβαίνει εκεί. Όταν μετά από περίπου 10 λεπτά κατάφερα να προσεγγίσω ε, τον τάφο, είδα έκπληκτος ότι ο Πατριάρχης Διόδωρος τότε δεν είχε βγει ακόμη από το εσωτερικό του τάφου, δηλαδή το Άγιο Φως είχε εξαπλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ναού χωρίς να έχει βγει ακόμη ο Πατριάρχης, ο οποίος άργησε να, να, άρχισε να εξέλθει λόγω ασθένειας. Αυτό που βίωσα εκείνο το Μεγάλο Σάββατο λοιπόν του 1998 ήταν στην ουσία ένας αναπάντεχος τριπλός συγχρονισμός, Πρώτον, οι γαλάζιες αστραπές που εμφανίστηκαν στον αέρα, δεύτερον, οι δυνατές ιαχές του κόσμου και τρίτον, η ανάφλεξη της λαμπάδας που άναψε ακριβώς μπροστά, μπροστά στα μάτια μου. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι τα τρία αυτά φαινόμενα έλαβαν χώρα ταυτοχρόνως, σχεδόν μέσα στο ίδιο δευτερόλεπτο. Πολύ συναπαστική αυτή η προσωπική σας εμπειρία ασφαλώς και αυτό νομίζω είναι σημαντικό, αυτό το άμεσο βίωμα δηλαδή να ναι. μεταδοθεί στον σημερινό άνθρωπο για να συνειδητοποιήσει ότι πραγματικά είναι, είναι μέγιστο θαύμα. Είναι το θαύμα των θαυμάτων. Α, το θαύμα των θαυμάτων επειδή επαναλαμβάνεται και τόσα χρόνια, επί εκατοντάδες χρόνια πάνω από 1700, 1700 χρόνια, μάλλον, μπορούμε να πούμε, ή μπορούμε ναι. να πούμε ίσω και από την εποχή του Χριστού. Ε, κοιτάξτε, το, το Άγιο ναι. Φω έρχεται μόνο του, χωρί ναι. να το προσκαλέσει ναι, κάποιο. Ναι. Τα πρώτα χρόνια δεν υπήρχε, του πρώτου αιώνε ναι, δεν ναι. υπήρχε ειδική τελετή. Ναι. Η, η τελετή ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα. Μέχρι Μάλιστα, τότε ναι. το Άγιο Φω ερχόταν μόνο του. Δεν χρειάζεται πρόσκληση δική ο Χρυσό για να έρθει. Ναι, έρχεται ναι. και μόνο του. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ στην εκπομπή. Ήταν πολύ σημαντική, νομίζω, η τοποθέτησή σα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και τους ακουάτες για την προσοχή τους. Ευχαριστώ και τον Δημήτριο Ιωνιμάκο για την ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλο που δέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο τις παρατηρήσεις σας. Χαίρετε. Είναι τελικά η Δύση χριστιανική επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπραγκ.